Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα. Ξεκινούν αύριο οι εργασίες του συνεδρίου σας. Οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους όμως φαίνεται να εξελίσσονται μάλλον άσχημα. Φαίνεται ότι οι εταίροι βάζουν στο τραπέζι θέματα που είναι αδύνατο να τα δεχτεί η χώρα. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη? Την εξέλιξη τη βλέπω εξαιρετικά δυσάρεστη. Βεβαίως δεν με έχει εκπλήξει καθόλου το γεγονός αυτό. Λέω σταθερά όλους αυτούς τους 4 και πλέον μήνες, έχουμε μπει ήδη στον 5ο μήνα, ότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν διαπραγματεύεται, ότι η κυβέρνηση ενώ τρώει χρόνο νομίζω ότι κερδίζει χρόνο, ότι η κυβέρνηση εάν κάνει κάποια διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση αυτή είναι η εσωτερική, εσωκομματική διαπραγμάτευση εδώ στην Αθήνα με τους βουλευτές και τα στελέχη της και τις τάσεις που υπάρχουν στο κυβερνόν κόμμα, δεν κάνει διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Απεδείχθη ότι ήταν μύθος και η τεχνική διαπραγμάτευση και η πολιτική διαπραγμάτευση, γιατί είδατε ότι στην τελευταία κρίσιμη συνάντηση του Βερολίνου, που ήταν μια συνάντηση κορυφής, δεν εκλήθη η Ελλάδα, άρα οι εταίροι κινούνται πλέον ερήμην της Ελλάδος. Και επίσης φαίνεται ότι δεν έχει γίνει καμία σοβαρή τεχνική συζήτηση, γιατί χθες ο κύριος Τσίπρας και οι συνοδοί του βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεχνικού χαρακτήρα προτάσεις και κείμενα που θα έπρεπε να έχουν φτάσει όριμα στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, στο επίπεδο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Eurogroup. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνουν δύο πράγματα, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Το πρώτο δυστυχώς είναι η απόδειξη μιας πολιτικής αυταπάτης και ταυτόχρονα πολιτικής απάτης. Όλα όσα ελέγχθησαν προεκλογικά, όλα όσα λεγόντουσαν τα προηγούμενα 5 χρόνια περί δίθεν εναλλακτικής πολιτικής, ριζοσπαστικής, που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις, απεδείχθησαν ψευδή. Στην καλύτερη περίπτωση απεδείχθησαν ψευδεστήσεις. Άρα για κάποιους αυτό ήταν μια αυταπάτη, αλλά για κάποιους που ήξεραν ή που όφυλαν να ξέρουν, είναι μια ομοία απάτη σε βάρος του εκλογικού σώματος που άκουσε ψέματα και ψήφισε ψέματα. Αυτό δημιουργεί μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης. Δημιουργεί κρίση νομιμοποίησης ό,τι και να συμβεί. Δεν υπάρχει εντολή ρήξης. Η μεγάλη πλειοψηφία θέλει παραμονή στο ευρώ, θέλει έναν καλό συμβιβασμό, θέλει καλύτερη εξέλιξη από αυτή που θα είχαμε, αλλά βέβαια πάμε σε πολύ χειρότερη. Θα έχουμε και κρίση νομιμοποίησης φυσικά, εάν αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση είπε προεκλογικά ψέματα και εφαρμόζει την πολιτική που κατάγγειλε και γλύφει εκεί που έφτιανε. Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι πάμε, ότι θέλετε εκλογές? Όχι, όχι. Δεν είπα ότι θέλω εκλογές, ούτε το μικρό κοινό βουλευτικά και εκλογικά ΠΑΣΟΚ θα θέσει ζήτημα αμφισβήτησης της Βουλής ή αμφισβήτησης της κυβέρνησης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει πολιτική γραμμή, δεν έχει στρατηγική. Πάντα έλεγα ότι έχει εγκλωβιστεί στρατηγικά, ενώ δείχνει πανίσχυρη. Φαινομενικά λέει ότι έχει αυτοπεποίθηση, ισχύει σχέδιο, δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να πάει ούτε σε εντολή, ούτε σε ρήξη γιατί δεν έχει εντολή ρήξης, ούτε σε ένα συμβιβασμό γιατί δεν έχει πλειοψηφία συμβιβασμού. Εάν αποκτήσει πλειοψηφία συμβιβασμού, θα είναι πλειοψηφία προσχώρησης στην πολιτική μας. Και αυτό συνιστά για μας μία δικαίωση. Η δικαίωση, και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι η ιστορική αλήθεια, θα έρθει οπωσδήποτε. Εμείς θέλουμε να έρθει μέσα από την προσχώρηση στην πολιτική μας, μέσα από την αναδρομική παραδοχή ότι δεν υπήρχε άλλη καλύτερη και ασφαλέστερη λύση. Δεν θέλουμε να έρθει μέσα από μια καταστροφή. Δεν θέλουμε να έρθει μέσα από την ταπείνωση της χώρας, μέσα από την απώλεια του εθνικού κεκτημένου. Γιατί οι Έλληνες υπέστησαν πολλές θυσίες. Θα ήταν τραγικό τώρα που ήμασταν έτοιμοι να βγούμε από το μνημόνιο και να περάσουμε στην προληπτική πιστωτική γραμμή, να επανέλθουμε στις αγορές, να ανακτήσουμε την ισοτιμία μας, τώρα να γυρίσουμε όχι στο 2009, αλλά πολύ πίσω από το 2009 και αν τα ξαναπεράσουμε όλα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, ενώ υπέστημε την εσωτερική υποτίμηση λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, τώρα να υποστούμε και την νομισματική υποτίμηση την εξωτερική. Κύριε Πρόεδρε, οι δανειστές, οι εταίροι μας, βάζουν συνεχώς στο τραπέζι καινούργια πράγματα. Χτες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι βάλαν θέμα κατάργησης του ΕΚΑΣ ή αύξησης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 10 μονάδες. Αυτά τα δύο στοιχεία, κρατήστε τα, την κατάργηση του ΕΚΑΣ που αφορά λίγους ανθρώπους και μικρά ποσά και την δραστική αύξηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αυτά πιστεύω ότι είναι το ανέκδοτο του Χότζα. Δηλαδή είναι η γνωστή ιστορία κάποιου που είχε ένα πολύ μικρό σπίτι
και του είπε ο Χότζας, ο πνευματικός του, δοκίμασε να βάλεις όλα τα ζώα σου μέσα στο σπίτι. Πώς είσαι, είμαι ασφυκτικά, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Βγάλε την αγελάδα, πώς νιώθεις, νιώθω πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έχουμε χώρο ως οικογένεια. Αυτά είναι δύο σημεία στα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει υποχώρηση, ώστε να μπορεί ο κύριος Τσίπρας να πει ότι κάτι κέρδισα, αλλά θα μείνει από πίσω η συνολική αύξηση του ΦΠΑ, η οποία πρέπει να αποδώσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, σε εξαμηνιαία βάση 1,8, άρα σκεφτείτε σε ετήσια πόσα. Και βέβαια όλα τα προεκλογικά ψέματα καταραίουν, δηλαδή ο έμφυα διατηρείται με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, η έκτακτη εισφορά αυξάνεται για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ δεν είναι πλούτος, είναι ένα μεσαίο εισόδημα. Η μεσαία τάξη θα αποδεκατιστεί. Δεν θα έχει κανείς λόγο από ένα σημείο και μετά να αγωνίζεται για να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο. Και βέβαια όλα τα άλλα τα οποία έχουμε πει και που συνιστούσαν τον περιβόητο Μέιλ Χαρδούβελη που έχει τόσο πολύ συκοφαντηθεί, και όπως είχα πει σε έναν συνάδελφό σας, τον κύριο Χατζηνικολάου, σε μια πρόσφατη συνέντευξή μου, πάρτε το Μέιλ Χαρδούβελη, κρατήστε το, θα είναι παιδική εκδρομή μπροστά στο τρένο του τρόμου που θα δούμε σε λίγο. Και μιλάμε, κοιτάξτε, μιλάμε για το 2015, με τη χώρα να έχει πρωτογενή πλεονάσματα που έχασε τους τελευταίους 4 μήνες. Με τη χώρα να έχει επανέλθει σε δυτικό ρυθμό ανάπτυξης που τον έχασε και ξαναγυρίζει δυστυχώς σε ύφεση. Με τη χώρα να έχει πετύχει δημοσιονομική προσαρμογή εντυπωσιακή. Να έχει κάνει δημοσιονομική προσαρμογή 12 μονάδων του ΕΕΠ στο πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή σχεδόν 25 δισεκατομμυρίων, 36 δισεκατομμυρίων στο δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι στο πρωτογενές. Και με την Ελλάδα να πληρώνει για τόκους του χρέους, για εξυπηρέτηση, 5,5 δισεκατομμύρια, ενώ πλήρωνε 13,5 το 2010. Δηλαδή στην πραγματικότητα, λειτουργικά, έχουμε κουρέψει το σύνολο του χρέους κατά 65%. Έχει μείνει μόνο το 35%. Κύριε Πρόεδρε, μήπως τελικά οι εταίροι μας θέλουν τον Brexit? Μήπως πιέζουν να φύγει η Ελλάδα από... Όχι. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει τον Brexit. Άλλωστε, θα μου επιτρέψετε πάλι να πω ότι εμείς τονίζουμε από το 2012 πως ο κίνδυνος δεν είναι τον Brexit. Το κίνδυνος είναι να παραμείνεις μέσα στο ευρώ τυπικά, αλλά να είσαι μία μαύρη τρύπα, να είσαι στο περιθώριο, να είσαι πτωχευμένος, εξαρτημένος, περιθωριακός μέσα στο ευρώ. Αυτό είναι ο κίνδυνος τώρα. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να σας πω ότι έχουν πληρώσει πολλά για την Ελλάδα οι εταίροι. Έχουν αυτή τη στιγμή μία έκθεση στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τα 450 δισεκατομμύρια, γιατί πρέπει να υπολογίσει κανείς το δάνειο και πρέπει να υπολογίσει κανείς και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην υποστήριξη των ελληνικών τραπεζών. Σκεφτείτε λοιπόν 250 συν περίπου 150, πόσα είναι. Άρα κύριε Πρόεδρε, τι, μιλάμε για, ποια είναι η πρότασή σας? Δηλαδή, αν είχατε απέναντί σας τον κύριο Τσίπρα. Τον είχα απέναντί μου τον κύριο Τσίπρα. Κατ' επανάληψη τον είχα απέναντί μου. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε, φυγομαχεί. Δεν ήρθε στη Βουλή. Έχω καταθέσει 5 φορές επίκαιρη ερώτηση για να έρθει στη Βουλή να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Επί 5 εβδομάδες αποφεύγει να έρθει να μιλήσει με εμένα. Ειδικώς φαντάζομαι ότι δεν θέλει να μιλήσει με εμένα. Προτιμά να μιλάει με άλλους. Τον είδα και τελευταία φορά λίγο πριν τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και του έδωσα τη συμφωνία και του είπα: αυτό θα κληθείς να υπογράψεις. Μπορεί να μην θες να το πας στη Βουλή, αλλά αυτό είναι το νομικό κείμενο. Διάβασε το να ξέρεις τι είναι. Και εν πάση πτώση, γιατί δεν έκανες κάτι απλό? Εκλέχτηκες στις 27 Ιανουαρίου. Προκάλεσες τις εκλογές. Αξιοποίησες τη συνταγματική πρόβλεψη για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με αυξημένη πλειοψηφία και την αυτόματη διάλυση της Βουλής. Αυτό εξουδετέρωσε πολιτικά την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Δεν είχαμε ορίζοντα, δεν είχαν ισχυρό συνομιλητή οι Ευρωπαίοι, γιατί έβλεπαν ότι πηγαίνουμε σε εκλογές. Λοιπόν, ήρθες εν δόξη και τιμή. Έκανες την τερατογένεση με τον κύριο Καμένο. Έκανες αυτή την εθνικολαϊκιστική κυβέρνηση. Ωραία. 27 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου είχες ένα μήνα να εφαρμόσεις το χρονοδιάγραμμα που βρήκες. Θα μπορούσες να έχεις ζητήσει αυτά που θέλεις, τις κόκκινες σου γραμμές και τις βελτιώσεις σε σχέση με αυτά που δήθεν εμείς είχαμε δεχθεί, που δεν είχαμε δεχθεί τίποτα βλαπτικό, κανένα μέτρο λιτότητας, τίποτα εχθρικό για τους πολίτες, επιπλέον των θυσιών που
είχαν γίνει αναγκαστικά τα προηγούμενα χρόνια, ώστε 28 Φεβρουαρίου να βγεις στην προληπτική πιστωτική γραμμή σε ένα άλλο καθεστώς να πας προστατευμένα στις αγορές. Πήγες και υπέγραψες τη συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου, η οποία είναι η αποδοχή του Μνημονίου 2, η προετοιμασία του Μνημονίου 3, και ενώ πήγαινες να πάρεις λεφτά χωρίς μνημόνιο, πήρες μνημόνιο χωρίς λεφτά. Και μετά όλοι οι υπουργοί κάνουν κριτική στον κύριο Βαρουφάκη που το υπέγραψε. Και τους πήραν και τα 11 δις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία επέστρεψαν στο EFSF. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς είχαμε σχεδιάσει δεν ήταν λόγια δικά μας. Το Νοέμβριο του 2014 το Eurogroup αποφάσισε επισήμως και εγγράφως ότι η Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου με τη λήξη της παράτασης τότε περνάει στο καθεστώς της προληπτικής πιστωτικής γραμμής. Ξέρετε, τα σέβονται τα κείμενα αυτά οι Ευρωπαίοι. Αν κάτι υπάρχει στην Ευρώπη, υπάρχει ο σεβασμός των συμφωνιών. Άρα λοιπόν αυτό έπρεπε να κάνει. Αντί να κάνει αυτό για να δημιουργήσει την εντύπωση μιας δίθεν σκληρής διαπραγμάτευσης, για να κάνει την εσωκομματική του διαπραγμάτευση, για να στήσει το θέατρο των επαφών των πιέσεων και να καλλιεργεί αυτή την αίσθηση της Λεόντιας Συμφωνίας, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Διάβασα σήμερα σε ένα κύριο άρθρο εφημερίδας ότι η συμφωνία, ακόμη και αν είναι κακή, ακόμη και αν είναι Λεόντιος, πρέπει να γίνει δεκτή. Λεόντιος τι σημαίνει? Τι είναι Λεόντιος? Τι κερδίζουν κάτι οι Ευρωπαίοι και το δούνου του? Δηλαδή, αν εμείς εδώ επιβάλλουμε υψηλό ΦΠΑ, εάν επιβάλλουμε μεγάλη έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, εάν διατηρήσουμε τον έμφυα, κερδίζουν τίποτα οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν φιλικά επιτόκια, αστεία. Μας δανείζουν με 0,8% επιτόκιο. Μας έχουν δώσει περίοδο χάριτος τεράστια. Έχουμε μικρό ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης. Τι θέλουν οι Ευρωπαίοι? Οι Ευρωπαίοι έχουν μια αντίληψη. Συντηρητική αντίληψη. Πείτε της, αυτή κυριαρχεί στην Ευρώπη, αυτοί ψηφίζουν οι λαοί στις περισσότερες χώρες. Και σου λέει, η δημοσιονομική πειθαρχία, η εξυγίανση, σε βγάζει στο ξέφωτο από την κρίση, σου δίνει βαθμούς ανταγωνιστικότητας, προσελκύει επενδύσεις, σου δίνει δουλειές, σου δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης. Μήπως όμως είναι λάθος, κύριε Πρόεδρε, και αυτή η λογική? Δηλαδή, μήπως η λιτότητα πραγματικά δεν βοηθάει στην ανάπτυξη? Αυτά τα έχουμε πει 100 φορές. Εμείς το πιστεύουμε αυτό που λέτε. Εγώ προσωπικά ανήκω στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι η θέση των κομμάτων, δεν είναι η θέση των κυβερνήσεων. Διότι ακόμη και χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία, σας λέω, που έχει σοσιαλιστή πρωθυπουργό, υπακούν σε ευρύτερους συσχετισμούς, σε εθνικές στρατηγικές. Δεν αρκεί να έχεις τις θέσεις κάποιων κομμάτων, πρέπει να έχεις τις θέσεις χωρών, να έχεις άλλους συσχετισμούς. Και εμείς δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη Γερμανία, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο. Αλλά ξέρετε, οι μεσαίες χώρες είναι πολλές φορές σκληρότερες. Είναι πιο άκαμπτες. Αναφέρεστε στη Φιλανδία, για παράδειγμα. Φιλανδία. Αναφέρομαι στην Ολλανδία, στη Σλοβακία, στη Σλοβενία. Χώρες οι οποίες έχουν δανείσει την Ελλάδα, η οποία βρέθηκε σε μία ανάγκη. Και υπάρχουν και οι χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι η Πορτογαλία, που δεν θέλουν άλλη μεταχείριση, ακόμη και η Κύπρος. Αν το δείτε ψύχρεμα και πέρα από τους πατριωτικούς αδελφικούς δεσμούς, θα δείτε ότι και η Κύπρος, η οποία βγήκε από το μνημόνιο νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζε, με επιτυχία, αφού πέρασε από την τραγική περιπέτεια του κουρέματος των καταθέσεων, του bail-in του λεγόμενου και του ελέγχου κινήσεως κεφαλαίων, σου λέει τώρα τι γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θέλω να περάσουμε όμως λίγο στο συνέδριο με 2-3 ερωτήσεις κρίσιμες. Δεν θα είσαστε υποψήφιος για την Προεδρία? Προσωπικά, μια προσωπική ερώτηση. Εγώ συγκαλώ το συνέδριο εκτάκτως, ακριβώς επειδή θέλω η θητεία μου να λήξει ένα χρόνο νωρίτερα. Η θητεία μου λήγει κανονικά τον Μάρτιο του 2000. Δύσκολη απόφαση, Πρόεδρε? Όχι, καθόλου δύσκολη. Σας κατηγορούν, για παράδειγμα, οι αντίπαλοι σας ότι παραλάβατε το Πασόκ στο 13,18, το παραδίδετε στο 4,68, άρα έχετε ευθύνες. Το Πασόκ το παρέλαβα στο 4 δημοσκοπικά και πράγματι το Πασόκ ανέβαινε μετά την εκλογή μου, αλλά δυστυχώς το ξέσπασμα της τραγικής υπόθεσης Τσοχατζόπουλου, η οποία δικάζεται τώρα στο δεύτερο βαθμό, μας στέρισε την δυνατότητα να είμαστε σίγουρα δεύτερο κόμμα στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και να διεκδικούμε ακόμη και την πρώτη θέση, γιατί η απόσταση μεταξύ του 18% της Νέας Δημοκρατίας και του 13,5% του ΠΑΣΟΚ ήταν πάρα πολύ μικρή. Ήταν
λιγότερο από 2,5 μονάδες η γεφύρωσή της. Και ακόμη λιγότερη η απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 16%. Και παρά την ωραία προσπάθεια που κάναμε με την ΕΛΙΑ στις ευρωεκλογές, η οποία υπό πολύ δύσκολες συνθήκες κράτησε την κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί το δικό μας 8% κράτησε την κυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι πολύ κάτω από τον ΣΥΡΙΖΑ, 26 ο ΣΥΡΙΖΑ, 20 περίπου η Νέα Δημοκρατία, η διασπαστική κίνηση του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, η δημιουργία του Κηδισσό, λειτουργήσε αποδιοργανωτικά, γιατί δεν είναι ότι αφαίρεσε ψήφους, δεν έκανε μία απλή αφαίρεση, έκανε μία τραγική διαίρεση, διότι αποθάρρυνε τον κόσμο ο οποίος θα ήθελε να μας ψηφίσει ως ένα πόλο αναφοράς. Και έτσι ξαναχάσαμε την τρίτη θέση. Υπό τις συνθήκες αυτές, ό,τι είχα να συνεισφέρω στο κόμμα το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεταπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, στο κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, στο κόμμα που έχει συμβάλει στην διαμόρφωση ενός πολύ μεγάλου εθνικού και κοινωνικού κεκτημένου, έχει ολοκληρωθεί, διότι αυτά που λέω, αυτά που κάνω, αυτά που νιώθω, που είναι ένας λόγος εμπειρίας και αλήθειας, δεν νομίζω ότι ανήκουν μόνο στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ανήκουν στα ακούσματα της κοινωνίας, του εκλογικού σώματος γενικά, το οποίο πρέπει να ακούει με ανοιχτά αυτιά και να συνεκτιμά ό,τι θέλει, να απορρίπτει ό,τι θέλει, αλλά πριν να απορρίψει πρέπει να ακούσει. Κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξει ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο? Πρέπει να υπάρξει ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αφαιθεί απλώς και μόνο σε ένα στόχο εκλογικής επιβίωσης. Πρέπει να υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ με θεσμική οντότητα, με παράδοση, με πρόεδρο, με ηγεσία, με όργανα, με θέσεις. Εκλεγμένο από το συνέδριο ή από Όχι, από τη βάση, όπως έχω δεσμευθεί, από τη βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει και το οποίο είναι σεβασμός προς την πραγματική βάση όμως, έτσι, την βάση του Μητρώου, τα πραγματικά μέλη. Και από εκεί και πέρα πρέπει να συμβάλλει το ΠΑΣΟΚ στην διαμόρφωση ευρυτέρων σχημάτων, τα οποία είναι προοδευτικά, τα οποία είναι πατριωτικά, τα οποία είναι αξιόπιστα, αλλά προσφέρουν εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Δεν μπορείς να αρκεστείς σε έναν δευτερεύοντα ρόλο, δεν σημαίνει τίποτα από ένα σημείο και μετά το να υπάρχεις απλώς και μόνο μέσα στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε πει ότι η παρουσία σας στο Κοινοβούλιο στο εξής θα υπερβαίνει το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Τι ρόλο σκέφτεστε να αναλάβετε? Τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό δεν αφορά κανένα ρόλο, αφορά την ισχύ του λόγου του καθενός. Ο καθένας μιλάει με βάση αυτά που ξέρει, αυτά που έχει ζήσει, αυτά που πιστεύει, αυτά που μπορεί να διατυπώσει, με βάση το απόθεμά του, τις γνώσεις του, την εμπειρία του, την προσωπικότητά του, την αλήθεια του. Και πιστεύω ότι μπορώ και εγώ να συμβάλλω με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι στενά κομματικός και έχει ανάγκη και η Βουλή και ο τόπος ευρύτερα από ορισμένες προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν ταυτότητα βεβαίως, διότι εγώ ανήκω στον χώρο μου, αλλά από εκεί και πέρα η οπτική γωνία είναι μια οπτική γωνία ευρύτερη, απροκατάληπτη, διότι δεν μιλάμε για προσωπικές φιλοδοξίες, δεν μιλάμε για μικρές κομματικές επιδιώξεις, μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή την πορεία του τόπου. Πρέπει να συνδέσετε αυτή την ερώτησή σας για το ΠΑΣΟΚ και το ρόλο μου με τις μεγάλες αγωνίες για τη χώρα, τη διαπραγμάτευση, το μέλλον του τόπου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.